Το ένα είναι ότι θέλουν να προστατέψουν το βιωτικό επίπεδο των μισθωτών οι οποίοι λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό και από την άλλη μεριά αυτό το οποίο θέλουν είναι να μην τραυματίσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Κύριε Υπουργέ, είμαστε στην τελική ευθεία για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ξέρω πω δεν μπορείτε να προκαταλάβετε του κοινωνικού εταίρου. Ωστόσο, θα σα ρωτήσω ένα πράγμα. Υπάρχουν δύο σενάρια στο τραπέζι, ακούω αυτή τη στιγμή. Ένα σενάριο κοντά στην αύξηση των συντάξεων, δηλαδή στο 7,75%, και ένα σενάριο κοντά στην αύξηση του πληθωρισμού στο 9,6%. Θέλω να σα ρωτήσω αν κάποιο από αυτά τα σενάρια, κατά τη δική σα άποψη, εξυπηρετεί τον διπλό στόχο, αφενό να υπάρξει μια γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού και αφετέρου να υπάρξει μια αύξηση η οποία δεν θα ανατροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Κοιτάξτε λίγο, καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του είναι ηράκλειο στόχο. Ε, κύριε Φόσκολε, κάθε φορά που έχουμε κάποιο προσδιορισμό του κατώτατου μισθού, όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώ, αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν την τελική απόφαση ουσιαστικά έχουν να ένα παλατζάρισμα ανάμεσα σε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι θέλουν να προστατέψουν το βιωτικό επίπεδο των μισθωτών οι οποίοι λαμβάνουν τον κατώτατο μισθό και από την άλλη μεριά αυτό το οποίο θέλουν είναι να μην τραυματίσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το ότι είμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι, το γνωρίζετε και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το καθεξής, οι δεν μπορούν να αντέξουν, μα το λένε δηλαδή ρητά, μια τεράστια αύξηση του κατώτατου μισθού. Οπότε κάθε φορά πρέπει να γίνεται αυτή η. Βλέπετε αυτό το trade off, α πούμε, για παράδειγμα, πώς θα, που θα κατασταλάξει. Η διαδικασία η οποία έχει επιλεγεί εδώ και χρόνια στην Ελλάδα είναι μια διαδικασία η οποία νομίζω ότι ισχύει στι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε. Δηλαδή, αυτό που είχαμε παλιότερα στην Ελλάδα, που είχαμε μια συμφωνία των κοινωνικών εταίρων και μετά αυτό γινόταν με νόμο ο κατώτατο μισθό, νομίζω ότι στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη δεν ισχύει κατά αυτόν τον τρόπο και υπάρχει ένα καλό λόγο που είναι για αυτό το πράγμα. Στο παίγνιο αυτό δεν παίζουν οι άνεργοι. Λοιπόν, οπότε αυτό το οποίο γίνεται είναι μια διαδικασία στην οποία έχουμε όλου του κοινωνικού εταίρου να καταθέτουν τι απόψει του. Υπάρχει δύο ανεξάρτητοι επιστημονικοί σύμβουλοι, μια επιτροπή, αλλά και το ΚΕΠΕ για την κυβέρνηση. Αυτοί κάνουν την εισήγηση προ τον Υπουργό Εργασία και ο Υπουργό Εργασία με τη σειρά του καταθέτει την πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο που λαμβάνει και την τελική απόφαση. Είπατε πολύ σωστά ότι δεν μπορώ να σας πω κάτι. Η διαδικασία αυτή όλη βρίσκεται σε, σε εξέλιξη και προφανώς δεν θα ήθελα με κανέναν τρόπο να τη φαλ φαλκιδεύσω.